Το ερώτημα το οποίο θα θέλαμε όλοι να σκεφτούν είναι τι έχει να φοβηθεί ένας Δήμος από τη λειτουργία ενός σχολείου, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να φοβίζει μια ολόκληρη δημοτική αρχή από το να δώσει τη θετική έγκριση για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία του σχολείου. Το μοναδικό που ακούσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν η κυρία Λικούδη προφανώς σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο απέσυρε το αίτημα, ήταν μια φράση για επικοινωνία με την πρεσβεία. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί μια πρεσβεία άλλης χώρας έχει λόγο, για ποιο λόγο η δημοτική αρχή θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια δράση. Θεωρούμε ότι αυτές οι δράσεις είναι δράσεις που κάνουν την πόλη μας πιο πλούσια, αυτές οι δράσεις είναι δράσεις που κάνουν την πόλη μας πιο ανθρώπινη, πιο δημοκρατική, πιο αλέκεια και πιο ασφαλής. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μόλι μας τη δύναμη και θα στηρίξουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε αυτό το αίτημα. Ήδη μια σειρά από παρατάξεις αντιπολίτευσης έχουμε στείλει αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να επιβάλλουμε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέσουμε το ζήτημα και εκεί και η Δημοτική Αρχή και όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το αν θα στηρίξουν ή όχι αυτή τη δημοκρατική κατάσταση της Αθήνας και αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα για αυτά τα παιδιά όπως εμείς υπερασπιζόμαστε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την πακιστανική κοινότητα για την πρόσκληση.